πολύ αγαπημένα μου σονάκια. Πριν λίγο τελείωσα, δηλαδή τι τελείωσα, την γλαπάκιασα μια σοκολάτα γάλακτος ήου αμυγδάλου από τις αγαπημένες μου, ίσως η πιο αγαπημένη μου, δεν τις κάνω διαφήμιση, αλλά πώς να το κάνουμε, το καλό το προϊόν το στηρίζουμε φιλοκερδός. Πρέπει να σας πω ένα περιστατικό που βοά το Πανελλήνιον. Ναι, ναι, ενώ υπάρχουν άλλα σοβαρά θέματα, εμείς θα το κάνουμε αυτό, διότι πώς να το κάνουμε, τους υψηλά υφιστάμενους του Κούλη, αυτοί που προπαγανδίζουν τα πάντα και τέλος πάντων έχουν το ακαταδίωκτο, πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε όπως τους αρμόζει, όπως τους συμπεριφέρονται δηλαδή οι δημοσιογράφοι όταν πηγαίνουν στα κανάλια και λένε τις παραλαπίπες τους. Έτσι και τώρα αυτοί πίστευαν ότι θα τους συμπεριφερθούν και εκεί που πήγαν, σε μια ταβέρνα στα μέρη μου, στη Θεσσαλία. Πήγαν στο Καστράκι, το Καστράκι είναι ένα χωριουδάκι ακριβώς δίπλα και κατά ίς από τα Μετέωρα, πανέμορφο σας λέω αν σας δοθεί ευκαιρία και πάτε εκεί, και διάφορα ξενοδοχεία, έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχει ωραίες ταβέρνες, έχει καφιθέρεις, έχει, μιλάμε, μέρη για να δεις και να περπατήσεις, πολύ ωραία σας λέω. Εκεί λοιπόν ακούστε πως έχει το περιστατικό, γιατί όλοι λένε ότι ο Βασιλακόπουλος αυτός ο γουρλομούρης που μας είναι πολύ συμπαθής πήγε να φάει σε μια ταβέρνα με όλη τη συνωμοταξία, ξέρετε, αυτή την επιφανέστατη των γιατρών πνευμονολόγων, και μάλιστα του είχε κλείσει το τραπέζι μια εταιρεία ιατρική, βρε παιδί μου, είναι αυτές οι εταιρείες που φροντίζουν να παίρνουν και κάτι της τα γιατρουδάκια. Και αναφέρομαι στα γιατρουδάκια αυτά τύπου Βασιλακόπουλος, βρε παιδί μου. Και πήγαν εκεί και είπε η εταιρεία ότι δεν χρειάζεται να τους κάνετε έλεγχο για να τους βάλετε στο κατάστημα. Έτσι λέει το ρεπορτάζ του Ζούγκλα GR που διάβασα. Διάβασα όμως τώρα πριν από λίγο και στο πρώτο θέμα εδώ. Το ρεπορτάζ το δίνει τελείως διαφορετικά, το βλέπει με άλλο μάτι, πολύ μπλεδίστικο το πρώτο θέμα, αλλά εγώ θα σας πω τι έχω καταλάβει. Συνεχίζω. Και πήρε αυτή η εταιρεία και είπε ότι ξέρετε θα έρθουν αυτοί και με τους κάνετε έλεγχο, γιατροί είναι, ελεγμένοι και αμπελιασμένοι, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα, θα έρθουν να φάνε εκεί, 20-25 άτομα κάπου εκεί πρέπει να ήταν, οπότε θα αφήσουν και χρήματα. Η ταβέρνα λέγεται η ταβέρνα του Ζιώγα. Εγώ έχω φάει σε αυτή την ταβέρνα. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, ευγενέστατοι, ωραίο περιβάλλον, τι να σας πω, με το σεις και με το σας. Και το εννοώ αυτό, διότι έχει και μεγάλη ποικιλία σε φαγάκια καλά. Και όταν λοιπόν πήγαν αυτοί, αφού έφαγαν καλά, εντάξει, του συμπεριφέρθηκε ο ιδιοκτήτης και ο γιος του άψογα, τότε ξαφνικά, και ενώ υπήρχε κόσμος που είδαν, σας λέω σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ζουγκλατζιάν, που είδαν λοιπόν αυτοί οι γιατροί, τα γιατρουδάκια, ότι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και ο γιος του ήταν πολύ τυπικοί και όποιος έμπαινε μέσα ρωτούσαν για το αν υπάρχει το σχετικό χαρτί, ξέρετε, όλα αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα, διότι εμείς που είμαστε ανεμπέλιαστοι μένουμε στην απέξω και κοιτάζουμε τους άλλους, βρε παιδί μου, να τρώνε στη ζεστούλα το κρεατάκι τους, να γλύφουν και το κουκαλάκι, και εμείς στην απέξω, και μάλιστα τώρα θέλουν, λέει, να μας βγάλουν και τα παραβάνα αυτά, τους μουσαμάδες, να μας τρώει το κρύο και τα γιάζει, και κατά τα άλλα ενδιαφέρονται για το καλό μας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης ήταν τυπικός και ο γιος του, ερχόταν ο κόσμος, ρωτούσαν, έκαναν αυτό τον απαραίτητο έλεγχο που καταντήσατε και εσείς οι καημένοι, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, στο να σας έχουν κάνει τροχονόμους, στο να ελέγχετε τον κάθε ανθρωπάκο που έρχεται να καθίσει, αλλά αφού είναι έτσι, τα προβλεπέ μέτρα της κούλας, το κάνετε, όπως το έκανε και ο ιδιοκτήτης. Και που λέτε, αφού λοιπόν έφαγαν καλά και περίμεναν να έρθει ο λογαριασμός, σου λέει τώρα, υποθετικά λέω εγώ τώρα, τα βγάζω αυτά από το μυαλό, μην με κατηγορήσει κανένας για συκοφαντική δυσφήμιση, υποθετικά σας λέω, βρε παιδί μου, έτσι,
φτιάχνω ένα σενάριο φανταστικό. Δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια, αλλά λέω εγώ. Πέτει ότι είχα εγώ δηλαδή την παρέα μου έτσι και ήμασταν γιατροί. Και αφού λοιπόν θα φάγαμε, μετά, όταν περιμέναμε το λογαριασμό, τα έριχνε κάποιος από την παρέα ότι έτσι τώρα να ψαρώσουμε το μαγαζί και να μην μας φέρουν καν λογαριασμό, να μας τα κάνουν έτσι δώρο. Σηκώθηκε κάποιος λοιπόν πνευμονολόγος από την παρέα του Βασιλακόπουλου, του Γουρλουμάτη, χειρότερος από το Μητσοτάκη μιλάμε σίγουρα, και είπε να κάνει έλεγχο στους ταμώνες να δει αν έχουν πιστοποιητικό αμπυλιασμού. Καλά ρε, πατάτε καλά. Πνευμονολόγους τώρα, ή για την ακρίβεια πνευμονολόγοι, ιατροί εσείς ξαφνικά το παίζετε εις πράκτορες. Το παίζετε δηλαδή τροχονόμοι. Το παίζετε, τι να σας πω, ανακριτές. Ποια είναι τα καθήκοντά σας? Εκεί πήγατε ως ιατροί πνευμονολόγοι για να φάτε σε αυτή την ταβέρνα. Και ο ταβερνιάρης σας υποδέχτηκε μαζί με το παιδί του με ανοιχτές αγκάλες για να σας περιποιηθεί. Αλλά υπό ποια άλλη ιδιότητα έχει δικαίωμα ο κάθε πνευμονολόγος να σηκώνεται και να κάνει σε ένα κατάστημα που δεν τους ανήκει και ανήκει σε κάποιον άλλον συνάνθρωπό μας, είναι δηλαδή μια ξένη ιδιοκτησία, να πάτε να κάνετε έλεγχο? Δηλαδή, εκτός από το καταδίωκτο, σας έχουν ορίσει και σας έχουν δώσει και άλλα τόσα δικαιώματα και άλλα τόσα προνόμια και άλλες τόσες εξουσίες, με ποιο δικαίωμα? Εσύ είσαι ιατρός πνευμονολόγος εκεί να καθείς και να παλοκουθείς στην καρέκλα. Χλαπάει και εσύ και τον αγλέωρο, εντάξει. Και εφόσον χλαπάει και εσύ τον αγλέωρο και περιμένεις τον λογαριασμό για να σου έρθει, δεν θα με φοβήσει εμένα σαν καταστηματάρχη, αν σηκωθείς και ξέρεις, δείξεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τώρα θα κάνω έλεγχο. Ποιος είσαι ρε εσύ? Άι, πήγαινε σαν πέρα. Πού θα κάνεις έλεγχο στη δική μου την ταβέρνα? Έτσι εγώ θα έλεγα και έτσι θα τα συμπεριφερόμουν. Είναι η φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου που βλέπει γιατρούς και ξαφνικά οι γιατροί μετατρέπονται σε, ξέρετε, τροχονομία, ανάκριση και να ψάχνουν. Δηλαδή τους πελάτες, οι πελάτες τα είχαν πάρει στο κρανίο. Φώναζαν τον ταβερνιάρη και έλεγαν τι γίνεται αυτά κύριε Ζιώγα, τι πράγματα είναι αυτά, ποιοι είναι αυτοί. Ποιος νόμος τους ορίζει ότι τους πνευμονολόγους ή τον εκάστοτε τηλεμαϊντανό που βγαίνει, που έχει ξεφύγει από τα παρατράγουδα της Ανίτας Σπάνια, του παλαιού καλού καιρό όμως τα παρατράγουδα, έτσι είναι αυτοί. Δηλαδή θα πάει η παγώνα, αυτή πως την λένε η άλλη κακομύρα, η ζουρλουμούρα, και θα κάνει έλεγχο σε μια ταβέρνα που θα πάει να φάει στους υπόλοιπους πελάτες. Πατάτε καλά. Αφού δεν πατάτε καλά, τουλάχιστον φάγατε καλά. Καθίστε να γουνέψετε το φαγάκι. Σας έφερε και γλυκάκι από ό,τι μαθαίνω. Σας έφερε και κρασάκι από την περιοχή ωραίο. Έτσι για να σας ευχαριστήσει. Και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Και πηγαίνετε εκεί και αναρωτιέστε και γίνεται πρώτο θέμα ότι συμπεριφέρθηκαν. Βγήκε λέει και η ιατρική κοινότητα και είπε η ακαδημαϊκή γιατρή ότι είναι απαράδεκτο να συμπεριφέρονται έτσι οι ταβερνιάρδες και γενικά ο κόσμος στους γιατρούς. Εγώ ξέρω εκατοντάδες χιλιάδες γιατρούς που πηγαίνουν και είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων, ταπεινοί, δεν προκαλούν και κυρίως δεν το παίζουν εις πράκτορες, τροχονόμοι, ανακριτές, εξουσιαστές. Έχετε ξεφύγει. Μαζευτείτε. Και από την άλλη μπαίνουν λοιπόν τα τρόλ της κούλας, αυτής μπλε ξέρετε εξουσίας, και γράφουν κακές κριτικές στο ίντερνετ όταν πας να χτυπήσεις στην Google, και έχουν μπει και γράφουν ότι είναι χειρότεροι, δεν συμπεριφέρονται, δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά του ασώτου ιού και τέτοιες μπούρδες. Μπούρδες. Εγώ έχω πάει και έχω φάει εκεί. Και ποτέ δεν έχω ακούσει από κανέναν, ούτε από τουρίστα, ούτε από άλλον, να υπάρχει πρόβλημα. Πάντα με τα καλύτερα μιλάνε για αυτή την οικογένεια. Και είναι συμπατριώτες μου, πέραν αυτού. Και ναι, θα με ρολιπτήσω και λίγο και θα το στηρίξω. Πώς βγήκε λοιπόν η κοινότητα ιατρική να στηρίξει, λέει, του Βασιλακόπουλου, του Γούρλα, που αφού ρουλουματσακώνησε καλά, μετά είπαν να κάνουμε, λέει, ένα έλεγχο.
Τι έλεγχο ρε λιούτες? Τι έλεγχο στο δικό μου το μαγαζί? Ποιος νόμος το ορίζει αυτό? Και από την άλλη δεν κατανοώ και δεν καταλαβαίνω πως αυτά τα κανάλια, τα μερόληπτα, τώρα χτυπάνε τον ταβερνιάρι, τον κύριο Ζιώγα, την ταβέρνα του Ζιώγα. Όχι λοιπόν, όπως έρθηκε σε ένα tweet, tweet σημαίνει έγραψε, γράφει σε ένα μικρό μηνυματάκι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ονομάζεται Twitter, για τους μεγαλύτερους ηλικία που με βλέπετε και δεν καταλαβαίνετε, και ξέρετε μόλις πατάς του στέλνεις και είναι σαν να σου στέλνει σένα κάποιος SMS, αλλά μαζί με σένα να μπορούν να το δουν και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Λοιπόν, αυτό το έστειλε το tweet, δηλαδή το τιτίβισμα, το μικρό μηνυματάκι, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Και έγινε viral, που σημαίνει από στόμα σε στόμα, και του σχολίασε πολύ ο κόσμος. Και είπε ο κόσμος, εξεδήλωσε την αγάπη για τον Βασιλακόπουλο και για όλους αυτούς. Που πήγε να φάει ένα χλαπακιάς λοιπόν τον Αγλέωρα και μετά ξαφνικά την είδαν τροχονόμη για να δείξουν την εξουσία και για να δουν ότι όπου κάθονται αυτοί εμείς πρέπει δηλαδή να σκύβουμε κεφάλι και να τους φυλάμε και τα πόδια. Τι λέτε μωρέ, είστε πολύ γελασμένοι, χλιάρδες, χλιάρδες, άντε τώρα και αρατάδες, γιατί με εκνευρίσατε που θα δεις δηλαδή στο μαγαζί μου και πρέπει εγώ να αισθάνομαι ηθαγενής που ήρθαν ξαφνικά οι κατακτητές και πρέπει εμείς να σκύψουμε και να φιλήσουμε ποδαράκι και να στρώσουμε και κόκκινο χαλί. Σιγά μωρέ, σιγά, σιγά αφιερωθείτε και σταθείτε στα ιδανικά σας. Και τα ιδανικά σας είναι να προσφέρετε λοιπόν ό,τι καλύτερο για την υγεία των ανθρώπων που σας περιτριγυρίζουν. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν σας περιτριγυρίζουν και δεν ανήκουν στα μεγάλα σαλόνια. Και αν πάτε σε μια ταβέρνα, αν μη τι άλλο, δεν φταίει ο ταβερνιάρης που όταν θα σιδίεσαι ένα ξαφνικά να βγαίνεις και να είπες θα κάνουμε τώρα αφού φάγαμε έτσι για να χωνέψουμε ρε παιδί μου, για να πάει καλά το φαγητό, καλύτερο στο στομάχι και να έρθει πιο εύκολη χώνεψη, θα κάνουμε τώρα και μερικούς ελέγχους εδώ μέσα και θα ζητήσουμε πιστοποιητικά αμπελιασμού. Ποιοι είστε εσείς? Το ωραίο πάντως είναι, και έτσι θα κλείσω αυτό το βιντεάκι, να πω καταρχήν ή καλύτερα να στείλω την αγάπη μου και ρουφιχτά φιλιά στην ταβέρνα του Ζιώγα, όλοι αν θα πάτε στο Καστράκι, και αν θέλετε ακούστε με, μπείτε και γράψτε στην Google τις καλύτερες κριτικές, ναι, να τη στηρίξουμε την ταβέρνα, και εγώ δηλαδή θα μπορώ να γράψω, και επίσης αν θα πάτε στο Καστράκι να πάτε στη συγκεκριμένη ταβέρνα, γιατί αν μη τι άλλο αυτοί οι άνθρωποι, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και ο γιος τους, απέδειξαν ότι όλοι αυτοί που μας πιπιλίζουν τα αυτιά πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μας φοβίζουν, συνεχώς μιλάμε και έχουμε χάσει τις ζωές μας και έχουμε χάσει την ψυχική μας και εγκεφαλική μας ηρεμία, αποδείξαν ότι τελικά το ακαταδίωκτο είναι μόνο στις τηλεοράσεις για αυτούς όλους τους επιστήμονες. Διότι στο μεταξύ μας, όταν λοιπόν πάνε να κάνουν και να παραστατήσουν, εκεί πέφτει φάπα. Και αν και ως άνθρωπος, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι υπέρ της φάπας. Είμαι υπέρ των ειρηνικών καταστάσεων. Αλλά μερικές φορές όταν την προκαλείς τη φάπα, ακόμα και αν λέγεσαι Βασιλακόπουλος, πρέπει να προσέχεις. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ακαταδίωκτο. Ω, πόνισε αυτό. Φιλάκια ρουφιχτά στη μούρη τσονάκια μου. Και πολλά φιλάκια ρουφιχτά να στείλω και στην ταβέρνα του Ζιώγα στο Καστράκι.